Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα, 20 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ανθρωποκτονία από πρόθεση ήταν η υπόθεση της φετινής εικονικής δίκης που πραγματοποιήθηκε στη νομική του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης την Κυριακή 19 Μαΐου το πρωί στην αίθουσα τελετών της νομικής σχολής. Η δευτική ποινική δίκη είναι μια παράδοση. Τι σκοπό έχει? Είναι μια παράδοση 30 ετών από τη νομική σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι μια παράδοση που μας ξεχωρίζει και σε επίπεδο μοναδικότητας, γιατί είμαστε η μόνη νομική σχολή από τις υπάρχουσες τρεις η οποία προωθεί αυτή τη διαδικασία. Ο σκοπός της είναι αμιγώς εκπαιδευτικός, ταυτόχρονα όμως είναι και λίγο πολυπίκυλος. Δηλαδή έχει ως σκοπό την διάγνωση μέσα από τους ειδικούς ρόλους από τη μεριά των φοιτητών και των προτεραιοτήτων τους, των επιδιώξεών τους, των θέλων τους σε σχέση με το τι ακριβώς θα κάνει κάποιος στην μετέπειτα επαγγελματική του ζωή. Πάρα πολλοί από αυτές τις εκπαιδευτικές δίκες των 30 ετών έχουν γίνει εισαγγελείς γιατί είχαν το ρόλο του εισαγγελέα στην διαδικασία. Πάρα πολλοί άλλοι διάλεξαν δικαστές ακριβώς γιατί τους εξήταρε ο ρόλος του δικαστή. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί δικηγόροι οι οποίοι επέλεξαν το ρόλο τους ή ενδυνάμωσαν την απόφασή τους να ακολουθήσουν το δικηγορικό στίβο μέσα ακριβώς από αυτές τις διαδικασίες της εκπαιδευτικής ποινικής δίκης. Βέβαια, ο πραγματικός και βαθύτερος στόχος είναι η αναδίφιση στα στεγανά μιας δίκης, στα μυστικά μιας δίκης, η συνεργατικότητα, η διαδικασία προώθησης όλων αυτών των εκπαιδευτικών μέσων για να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος περάτωσης μιας δίκης από όποιο μετερίζει και αν προωθεί ο καθένας από την πλευρά τους. Ακόμα και οι θεατές, οι φοιτητές μας δηλαδή, κατά 90% έχουμε και κάποιους γονείς που έρχονται να καμαρώσουν τα παιδιά τους, κατά βάση όμως είναι φοιτητές μας, ακόμα και αυτοί παρακολουθώντας την διαδικασία φέρνουμε κοντά τους, φέρνουμε στις αίθουσες των σεμιναρίων και στις αίθουσες των διδακτηρίων, φέρνουμε την ίδια την διαδικασία μιας δίκης. Και αυτοί ωφελούνται, κυρίως όμως ωφελούνται οι μετέχοντες. Είναι εξαιρετική εμπειρία. Συναντώ φοιτητές μας μετά από 10, 15, 20 χρόνια και η κλασική κεντρική αναφορά τους από τα χρόνια του ποινικού δικαίου είναι η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική δίκη. Ναι, θα ήθελα να πω με την αφορμή αυτής της συνέντευξης ότι παρότι δημιουργήθηκε τέταρτη νομική σχολή, παρότι βάλετε η νομική, παρότι κάναμε ακόμα και τις απεργιακές κινητοποιήσεις μας για να ενδυναμώσουμε την βούληση και να κινητοποιήσουμε τον κόσμο για την στήριξη αυτής της νομικής σχολής, η νομική Θράκης όχι απλώς αντέχει, η νομική Θράκης αποδεικνύει ακόμα και με τη διοργάνωση αυτή εν μέσω αντιξοοτήτων ότι είναι στο μετερίζει της, ότι έχει δυναμικό που θέλει και μπορεί να διακριθεί και διακρίνεται, γιατί σας θυμίζω ότι έχουμε πάνω από 50% επιτυχία σε όλους τους κρίσιμους διαγωνισμούς και αυτό δείχνει όχι μόνο την ποιότητα αλλά δείχνει ταυτόχρονα και την αξιότητα των μελών τόσο διδακτικού κυρίως όμως και του δυναμικού, του φοιτητικού μας δυναμικού. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες εκείνους, τόσο τους συναδέλφους, τα μέλη ΔΕΠ δηλαδή, όσο όμως και τους ειδικούς επιστήμονές μας οι οποίοι προώθησαν τη συγκεκριμένη διαδικασία, τόσο δηλαδή τον κύριο Νάιντο, κυρίως τον κύριο Αποστολίδη που είναι παρόν και τον κύριο Δαγκλή εδώ και έχουν μετέλθει όλων των διαδικασιών, όσο και όλους όσους συνεισέφεραν, μεταξύ των οποίων και τη Μαρία την Καμπράνη που την βλέπω εκεί στη γωνία, που ήρθε, μπήκε στις ομάδες των φοιτητών, έκανε όλα τα απαραίτητα έτσι ώστε να αναδειχθεί η αξία σε συγκινητικό επίπεδο αυτών των φοιτητών μας που σε δύσκολους καιρούς είναι εδώ, δίνουν το παρόν και δίνουν τις καλύτερες παρακαταθήκες για ένα μέλλον που το χρειάζεται η χώρα μας. Πρόκειται για μια διαδικασία που λαμβάνει η χώρα στη σχολή μας από τη δεκαετία του 1990, αν θυμάμαι καλά. Είναι το μέσο για να έρθουν οι φοιτητές από την θεωρία στην πράξη και ειδικά εμείς ως τεταρτοετής φοιτητής είναι αυτό ακριβώς που έχουμε ανάγκη, να έρθουμε πιο κοντά στην πράξη, γιατί σε λίγους μήνες αυτό θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί πολύ ωραία προσπάθεια, πολύ ωραία προετοιμασία. Έχουμε χάσει
πολύτιμες ώρες ξεκούρασης από την καθημερινότητά μας σίγουρα για να τα απεξέλθουμε και πόσο μάλλον είναι η σημερινή ημέρα που είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε μία αίθουσα, δικάζουμε υπό πραγματικές συνθήκες και σίγουρα όλα τα παιδιά το συνειδητοποιώ, έχουν καταβάλει το μέγιστο των προσπαθειών τους. Είναι μία φανταστική εμπειρία. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε βιώσει απόλυτα την πραγματικότητα και την κούραση και, και το διάβασμα που έχουμε κάνει τους τελευταίους 6 μήνες που ασχολούμαστε όλοι μας με αυτό. Νομίζω ότι είναι απίστευτη εμπειρία και συνιστώ και στους επόμενους φοιτητές, τους μελλοντικούς τεταρτοετής, να λάβουν μέρος. Βλέπουμε πώς είναι το δικονομικό ποινικό δίκαιο αλλά και το ουσιαστικό στην πράξη, γιατί μέχρι στιγμής το έχουμε δει μόνο στη θεωρία. Μετά από πολύ μεγάλη δουλειά καταφέραμε να γίνει δίκη και να προσπαθήσουμε τα μέγιστα και ευχαριστούμε πολύ και τους καθηγητές μας γι' αυτό. Είμαστε οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής. Σκοπός μας ήταν να καταδείξουμε ότι ο κατηγορούμενος είχε ήρεμη ψυχική κατάσταση τη στιγμή του φόνου και έχουμε κάνει τα μέγιστα, έχουμε διαβάσει πολύ, διαβάσαμε και τη θεωρία και την ομολογία, διαβάσαμε τη δικογραφία και έχοντας πολύ καλή γνώση αυτών θεωρούμε πως έχουμε ήδη καταφέρει να σταθούμε αρκετά ικανοποιητικά. Κατά τον ρόλο ενός εκ των τριών συνηγόρων υπεράσπισης στην φετινή εκπαιδευτική ποινική δίκη που τελείται κάθε χρόνο εδώ και πάνω από 20 χρόνια στο Πανεπιστήμιο μας. Ο συνάδελφος είμαι ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου. Το φετινό θέμα της εκπαιδευτικής ποινικής δίκης ήταν μία ανθρωποκτονία που φέρεται να τέλεσε ο κατηγορούμενος. Νομικά το συγκεκριμένο θέμα μας βοήθησε να εντρυφήσουμε στα εγκλήματα κατά της ζωής, σε ζητήματα καταλογισμού και βρασμού ψυχικής ορμής. Είχα να ενσαρκώσω το ρόλο του κατηγορουμένου στη συγκεκριμένη ποινική δίκη, στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Συγκεκριμένα, αναφορικά με το είδος του δόλου, προτείνω να κηρυχθεί ένοχος στην ανθρωποκτονία από πρόθεση στην ενδεχόμενο δόλο. Συγκεκριμένα γιατί δεν, όπως τουλάχιστον αποδείχθηκε, δεν επεδίωκε ο κατηγορούμενος την επέλευση στο αποτέλεσμα της εγκληματικής του πράξης, αλλά αποδέχθηκε το ενδεχόμενο του θανάτου του θύματος. Σε μία προεκλογική περίοδο, κατά την οποία τα πολιτικά και κομματικά πάθη βρίσκονται σε έξαρση, έχει έρθει και πάλι στο προσκήνιο η γνωστή και πολύ δημοφιλής διαδικασία για τους πολιτικούς μας να σκανδαλολογούν ημέν, επιρρύπτοντας την ευθύνη στους δε και όλοι μαζί στους ίδιους τους δικαστές, ότι αυτοί ευθύνονται είτε για την καθυστέρηση της απονομής της δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι πολλές φορές συγκαλύπτουν κάποιες παρατυπίες και παρανομίες, είτε ότι επισπεύδουν γρήγορα τη διαλεύκανση κάποιων υποθέσεων, γιατί ικανοποιούν σε κάποιες πολιτικές σκοπιμότητες. Σε κάθε περίπτωση, για όλα αυτά τα λεπτά νομικά, πολιτικά και ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας θέματα, εμείς φιλοξενούμε την άποψη του καταξιωμένου πανεπιστημιακού νομικού δασκάλου, κ. Θεοχάρη Δαλακούρα, ο οποίος θέτει τα πράγματα στην ορθή τους βάση. Ακούγονται ψήθυροι για εμπλοκές των δικαστών στη διαχείριση των σκανδάλων. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε στην διαδικασία των ψιθύρων. Πέραν όλων των ζητημάτων συνθετότητας του συστήματός μας, θα έπρεπε να υπάρχουν σοβαρές έτσι βάσιμες διαδικασίες για να μιλούμε για τέτοιου είδους ζητήματα. Κοιτάξτε, η διαχείριση των σκανδάλων είναι το πιο μεγάλο στοίχημα του πολιτικού βίου. Και αυτό είναι στοίχημα ακριβώς γιατί εμπλέκονται πολλά πρόσωπα, πρώτον. Δεύτερον, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό ως προς το πώς εξελίσσονται οι ιδιαιτερότητες κάποιων προσώπων, γιατί προωθούνται κάποιοι, γιατί έχουν ιδιαίτερη συμπεριφορά και όλα αυτά. Επομένως, κάθε σκάνδαλο προκαλεί. Είναι η έννοια των ψιθύρων. Είναι σύμφωτη με την ίδια τη διαχείριση, την πολιτική και κυρίως τη δημοσιογραφική διαχείριση τέτοιων ζητημάτων. Ο πιο μεγάλος ψήθυρος που ακούγεται έχει να κάνει με άλλα δεδομένα, όχι με εμπλοκές ευθέως των δικαστών, αλλά έχει να κάνει με την καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Παράδειγμα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλες δίκες, οι οποίες διαρκούν από ένα εξάμηνο έως 2 χρόνια και κάποιες δίκες φτάνουν και τα 3 ή 4 χρόνια. Αυτό δημιουργεί από μόνο του ως γενεσιουργός αιτία, δημιουργεί ψιθύρους. Είναι ένα από τα ζητήματα που
νομιμοποιούν αυτή τη διαχείριση τώρα των νέων κωδίκων. Δηλαδή, τόσο ο κώδικας, ο ποινικός κώδικας, όσο και ο κώδικας ποινικής δικονομίας έρχονται ακριβώς να θητεύσουν σε αυτή την ανάγκη, δηλαδή έρχονται να επιλύσουν τέτοια ζητήματα έτσι ώστε να μην έχουμε διάρκεια δίκης που θα υπερβαίνει το εξάμεινο στις μεγάλες δίκες. Αυτό προωθείται με πάρα πολλούς εναλλακτικούς θεσμούς, προωθείται με πιο ταχείες διαδικασίες και προωθείται με αλλαγή των ρόλων στο πλαίσιο μιας ποινικής διαδικασίας. Τώρα, τα γενικότερα ζητήματα του κατά πόσο υπάρχουν ευνοούμενοι ή μη δικαστές ή του κατά πόσο υπάρχουν ευνοούμενοι πολιτικοί, νομίζω ότι δεν αντέχουν σε κριτική και δεν είναι ζήτημα δημοσιογραφικής προσέγγισης. Είναι αμιγώς πολιτικής και αν υπάρχουν, πρέπει να ηγηθούν. Αν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, είναι σαφές ότι συνταγματικά δεν επιτρέπεται τέτοια εμπλοκή. Που την έννοια αυτή, νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα αμιγώς πολιτικού ενδιαφέροντος που θα έπρεπε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να εντρυφούν όλοι, ακόμα και οι ερωτώντες. Σε συνέχεια αυτών που είπατε, θεωρείτε ότι χρειάζεται αλλαγή στο νομικό πλαίσιο? Είναι ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα και στα δύο επιμέρους ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει σε ποιο πεδίο αλλαγή. Αλλαγή σε ό,τι αφορά την διαχείριση των εγκλημάτων που πράττουν τα πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή υπουργοί, πρωθυπουργοί, πρόεδροι δημοκρατίας κτλ. Ακόμα και στην λογική διαχείριση των εγκλημάτων των βουλευτών. Σε αυτό είναι δεδομένη η απάντηση, ναι, βεβαίως και χρειάζεται αλλαγή. Η οποία περνά όμως μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί όμως νομίζω ότι και σε γκάλοπς που έχουν γίνει εσχάτως, δεν υπάρχει, είναι κοινή συνείδηση πλέον στη συνείδηση των Ελλήνων, δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος θα έλεγε ότι χρειαζόμαστε δύο ταχύτητες απονομής δικαιοσύνης και δύο πλαίσια απονομής της δικαιοσύνης, ένα ξεχωριστό ας πούμε για τα πολιτικά πρόσωπα. Είναι κοινός τόπος, έγινε κοινή συνείδηση, πρέπει να έχουμε το ίδιο νομικό καθεστώς όπως ακριβώς και σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας θυμίζω ότι ο Σαρκοζή δικάστηκε σε αντίστοιχη διαδικασία όταν ήταν πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας και δικάστηκε διαρκούσης της θητείας χωρίς ειδική διαδικασία, αλλά από τα κοινά ποινικά γαλλικά δικαστήρια. Υπό την έννοια αυτή, στο πρώτο κομμάτι, σαφώς και χρειαζόμαστε αλλαγή πλαισίου, μόνο που επισημαίνω η αλλαγή περνά μέσα από συνταγματική αναθεώρηση. Στις λοιπές περιπτώσεις, επίσης χρειαζόμαστε αλλαγή νομικού πλαισίου, χρειαζόμαστε επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης. Αυτή η επιτάχυνση περνά μέσα από το νέο κώδικα ποινικής δικονομίας και χρειάζεται τη συστράτευση και ταυτόχρονα την προώθηση από όλο τον πολιτικό κόσμο αλλά και από όλη την κοινωνία έτσι ώστε να έχουμε νέο πλαίσιο και ταυτόχρονα νέες συνθήκες εκδίκασης των αδικημάτων. Ευχαριστημένοι δηλώνουν οι πολίτες της Κομοτηνής από τις παροχές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Αλέξης Τσίπρας. Κυρίως η 13η σύνταξη και η μείωση του αφορολόγητου ικανοποίησαν το σύνολο των πολιτών. Πώς σας φαίνονται οι παροχές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός? Καλά είναι. Καλές είναι, αλλά αργά τις ανακοίνωσε, έπρεπε πιο νωρίς. Δεν είναι καλό όμως έστω και τώρα που παίρνει αυτά τα μέτρα για τους χαμηλούς συνταξιούχους, τους χαμηλόμισθους? Καλά είναι ρε παιδιά, αλλά αυτό γιατί έγινε τελευταία στιγμή και δεν μας το είπε το Γενάρη, το 18 τουλάχιστον, να ξέρουμε ότι ξέρεις, θα μας δώσει μια αύξηση. Γιατί το είπε, για ποιο σκοπό? Τι είναι ο σκοπός του? Για να πάρει την ψήφο? Ο κόσμος δεν γελιέται. Τελείωσε. Εκείνα τα παλιά που ήξεραν να μας γελάνε τις καραμέλες, πάνε εκείνα. Από το νέο... Έχει μορφωθεί τώρα. Δεν είναι όπως παλιά. Ήμασταν εμείς οι παλιοί. Μια καραμέλα μπορούσαν να μας γελάσουν. Κατάλαβες. Τώρα ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Κι ας δώσεις εκείνος. Αύριο δεν ξέρουμε τι να πει. Θα πει άλλο. Θα πει δεν έφτασαν τα λεφτά, αλλά φέτος θα πάρτε, αλλά του χρόνου... Δεν ξέρουμε τι θα γίνει το αποτέλεσμα. Πώς σας φαίνονται τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για 13η, 14η σύνταξη? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Special, που λέμε. Είναι αυτός ένας λόγος για να τον ψηφίσετε τώρα μετά από αυτές τις παροχές που δίνει? Οπωσδήποτε. Τι να κάνουμε άλλο.
Από εδώ και πέρα, ευχάριστα για τον Λαγουζίκο, ωραία είναι. Ασχήμα είναι ότι δεν θα δώσουν. Μέχρι τώρα δεν δίνει κανένας, καμία δραχμή. Δεν δίνει. Αυτός είναι ένας λόγος για να τον ψηφίσετε? Όχι, για το που λένε ότι ακούγω λόγια, λέω ότι προεκλογικά τα δίνουν. Μέχρι τώρα γιατί δεν θα δώσουν. Τώρα θα δίνουν. Κάποιοι όμως, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, είναι αντίθετοι στο να δοθούν οι 13. Θα το βρει και γίνουν, μη στενοχωριέται. Ακόμα δεν διοικείς. Αυτός τουλάχιστον διοικείται 4 χρόνια. Ο Μητσοτάκης ακόμα στο αυλάκι είναι. Τι να πούμε, να μας τα δώσει. Δεν δίνει και αυτά καλά είναι. Για ορισμένους καλό. Για ορισμένους, σαν και εμάς, μας πήρε περιουσίες. Τον πληρώνω 10.000 του χρόνου. Τι περιμένεις? Καλές είναι. Καλές είναι, τι να πω. Είναι λόγος για να το ψηφίσετε? Το που θα ψηφίζω, άγνωστο είναι. Καλά, καλά, για μένα καλά ήταν. Κι όποιος δεν είναι γυναίκα, μπορεί να μας δώσει κανένα γυναίκα, λέει. Εγώ δεν έχω γυναίκα. Αυτά τα είπε ωραία, αλλά θα τα κάνει συνέχεια ή μόνο τώρα για τις εκλογές να μας γελάς, να πάρει την ψήφο και μετά να το αλλάξει πάλι όπως τα έκανε. Αν τα έχει συνέχεια, θα το ψηφίσουμε πάλι. Αλλά δεν νομίζω να τα κρατήσει τα κόλπα αυτά πάντα για να παίρνουμε συνέχεια τη 13η. Τώρα και ο Μητσοτάκης και εκείνος να βγει και εκείνος τίποτα τόσα χρόνια δεν μας έκανε. Και αυτός που βγήκε τώρα που του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε να φέρει, δεν τα κατάφερε, έπεσε έξω, τα μνημόνια, οι Γερμανοί μας έφεραν όλοι. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Ακόμα δεν ξέρω ποιο θα ψηφίσω δηλαδή. Καλές είναι, δεν είναι παροχές, είναι μόνιμα μέτρα και ελπίζουμε ότι με το χρόνο θα έχουμε καλύτερα και περισσότερα. Είναι αυτός ένας λόγος για να τον ξαναψηφίσει ο κόσμος? Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτά. Είναι όλη η διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι ωφελεί τους πολλούς, ωφελεί την πλατιά μάζα του λαού. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, πρόεδρο των Ακαδημιών της ΑΕΚ Κομοτηνής, καθώς και την κυρία Ευαγγελία Αμπράση, προπονήτρια στις Ακαδημίες της ΑΕΚ στο Βόλεϊ. Να σας καλωσορίσουμε. Καλησπέρα. 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 Θα ήθελα να κάνουμε έναν σύντομο απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κυρίαρχο θέμα της συζήτησής μας, το τουρνουά Ακαδημιών που πραγματοποιήθηκε αυτό το Σάββατο 18 του μηνός, που συμμετείχαν τα μικρά τμήματα, οι μικροί μας αθλητές της ΑΕΚ Κομοτηνής. Κυρία Μπράση, θα δώσω το λόγο σε εσάς να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση αυτή. Ακριβώς. Το Σάββατο 18 του μηνός, στο γυμναστήριο του Δευτέρου Λυκείου Κομοτηνής, πραγματοποιήσαμε το τουρνουά μίνι βόλεϊ για τις ακαδημίες μας. Εκεί συμμετείχαν παιδιά από 4 ετών έως και πρώτη γυμνασίου. Επίσης, είχαμε προσκαλέσει, συμμετείχαν στο τουρνουά και από τις ακαδημίες των Αμαζόνων Μαΐστρου στην Αλεξανδρούπολη. Στο τουρνουά συμμετείχαν γύρω στα 100 παιδάκια. Είχαν δυνατότητα να παίξουν μεταξύ τους διάφορα παιχνίδια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να πούμε ότι δεν είναι η τελική εκδήλωση των Ακαδημιών, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτό είναι διάμεσο τουρνουά που κάναμε. Η τελική μας εκδήλωση γίνεται στην πλατεία όπως κάθε χρόνο άλλωστε, στο που θα διοργανώσουμε το 4ο φέτος Square Mini Volley. Απλά λόγω της εκλογικής διαδικασίας να πούμε ότι μετατέθηκε λίγο αργότερα. Ακριβώς. Μέσα στον Ιούνιο. Πολύ ωραία. Συνήθως το κάνουμε τώρα γύρω στα μέσα Μαΐου, αλλά τώρα λόγω των εκλογών θα μεταφερθεί για αρχές Ιούνιου. Πολύ ωραία. Κύριε Παπαδόπουλε, να δώσουμε το λόγο σε εσάς να κάνουμε έναν σύντομο απολογισμό της χρονιάς που πέρασε όσον αφορά τα τμήματα των Ακαδημιών της ΑΕΚ αλλά και τις δράσεις τους. Μιλώντας αυτή τη στιγμή για το βόλεϊ, όπως ξεκινήσαμε. Για το βόλεϊ, ναι. Έτσι, όπως είναι γνωστό σε όλη την πόλη, μπορούμε να πούμε, οι Ακαδημίες αποτελούνται από 7 τμήματα. Ξεκινάμε από baby volley, από παιδάκια προσχολικής ηλικίας. Έχουμε 2 τμήματα mini volley για μεγαλύτερα παιδιά. Έχουμε τμήμα παγκορασίδων, κορασίδων. Υπάρχει το γυναικείο τμήμα. Και επίσης, ως γνωστό, φέτος είχαμε και την ανδρική ομάδα η οποία αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας
Δυστυχώς, όπως ξέρουμε, δεν τα πήγαμε και πάρα πολύ καλά. Ωστόσο, το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί θα κάνουμε ξανά την προσπάθειά μας. Σύνολο στις ακαδημίες μας υπάρχουν φοιτούν, ας πούμε, γύρω στα 150 με 160 παιδιά. Πώς βλέπετε το άθλημα του βόλεϊ στην Κομωτινή? Βλέπουμε και από τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν στα τμήματα να αποκτάει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους μικρούς μας αθλητές να θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο άθλημα. Ναι, πράγματι. Το βόλεϊ, όπως ξέρουμε, είναι ένα από τα πιο ευγενή αθλήματα. Δεν υπάρχει επαφή με τον αντίπαλο, δεν υπάρχουν οι τριβές που υπάρχουν ενδεχομένως σε άλλα αθλήματα. Αυτή είναι και η προσπάθειά μας, αυτό που με ρωτήσατε είναι η προσπάθειά μας εδώ στην Κομωτινή, να γνωρίσουν τα παιδιά το άθλημα, να το αγαπήσουν, να ασχοληθούν, να ξεδώσουν όλα αυτά που μπορεί να προσφέρει ο αθλητισμός και ειδικότερα το βόλεϊ. Μάλιστα. Τα τμήματα των ακαδημιών μέχρι πότε λειτουργούν, πότε τελειώνει η σεζόν? Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των τμήματων έχουν ήδη τελειώσει. Μέχρι τέλος Μαΐου, μέσα Ιουνίου, θα κλείσουν και οι προπονήσεις των Ακαδημιών και θα βρεθούμε σε περίοδο αναμονής για την επόμενη χρονιά. Πολύ ωραία. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου δηλαδή που ξεκινάει η καινούργια περίοδος. Πολύ ωραία. Κυρία Μπράση, θα ήθελα να ρωτήσω, εφόσον είστε και προπονήτρια στις μικρότερες ηλικιακά ομάδες, πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά το βόλεϊ σε αυτήν την ηλικία? Το βλέπουν ως παιχνίδι ή το βλέπουν και λίγο έτσι ως άθλημα που πρέπει να τα απεξέλθουν σε κάποιες υποχρεώσεις που έχουν? Τα παιδιά αγαπούν πάρα πολύ το συγκεκριμένο άθλημα, γιατί έχουν δυνατότητα να παίζουν χωρίς να έχουν σωματική επαφή με τον αντίπαλο, όπως είπε και ο κ. Σαββατόπουλος. Και έτσι θεωρούνται να κάνει πολύ ευχάριστο. Βέβαια, από τις παιχνιώδεις, από τις μικρότερες ηλικίες, παίζουμε κάποια περισσότερο παιχνιδάκια. Τα έχουμε σαν παιχνιώδεις, καλωστούν κάποιες παιχνιώδεις διαδικασίες. Και έτσι τα αγαπούν ακόμη περισσότερο. Είναι και ελαφριές οι μπάλες μας. Έχουμε δυνατότητα με το φιλέ να έχουμε την αυξομοίωση. Πολύ ωραία. Οπότε συνδυάζουν το παιχνίδι με την άθληση. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα κοντά μας. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι πριν σας αποχαιρετήσουμε και δούμε τα στιγμιότυπα από το τουρνουά μινι βόλεϊ. Ναι, εμείς σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση καταρχήν. Όπως επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κόσμο που στάθηκε όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, που βρίσκεται δίπλα μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας που είναι δίπλα μας και οικονομικά και ηθικά όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αναφέρουμε ονόματα με το φόβο ότι θα δικήσουμε κάποιον. Οι ίδιοι ξέρουν βέβαια ποιοι είναι και πόσο τους εκτιμούμε. Αυτά. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Εμείς πάμε να δούμε φωτογραφικά στιγμιότυπα και βίντεο τα οποία θα απολαύσουμε τους μικρούς μας φίλους με το αγαπημένο τους άθλημα, το βολή. We'll be right back.
μπάλα. Ο Ροταριανός Όμιλος Κομωτινής Ροδόπη πραγματοποίησε με επιτυχία επίδειξη μόδας το απόγευμα της Κυριακής 19 Μαΐου στη Λέσχη Κομωτινέων με σκοπό την συγκέντρωση εσόδων υπέρ της ενίσχυσης του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου και ηλικίου Κομωτινής. Ο Ροταριανός Όμιλος Κομωτινής Ροδόπη πραγματοποίησε επίδειξη μόδας με φιλανθρωπικό σκοπό. Τα έσοδα τα οποία συγκεντρώθηκαν θα τεθούν για την ενίσχυση του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου και ηλικίου Κομωτινής. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Μαΐου στη Λέσχη Κομωτινέων. Να δούμε ποια φαρμακεία νυκτερεύουν για σήμερα Δευτέρα 20 Μαΐου αλλά και αύριο Τρίτη 21 του μηνός. Πάμε να δούμε πώς θα κοιμαθεί ο καιρός στην πόλη της Κομωτινής αλλά και σε ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Τρίτη 21 Μαΐου.
Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.rodopilife.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να έχετε ένα καλό βράδυ.